Φίλες και φίλοι, γεια σας. Surreality νούμερο 13. Ding-dong, 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 ding-dong. Δεν είναι γυφτιά να κάνουν τόσο κόπο και τόση φασαρία οι γυμνώστητες ακτιβίστριες για να μεταδώσουν τις ιδέες τους με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, δηλαδή με τα βυζιά φόρα παρτίδα, και εμείς να πρέπει να κρύψουμε με μαυρίλες τα επίμαχα σημεία του σώματός τους, προκειμένου να μας επιτρέψουν τη μετάδοση της είδησης και των εικόνων οι ψευτοπουριτανοί αρχιερείς της πληροφορίας, Google, Facebook, διεθνή κανάλια και δεν ξέρω ποιος άλλος. Δεν είναι γυφτιά να κλείνουν ολόκληρο κρατικό ενημερωτικό οργανισμό με 4 κανάλια, πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και μετά να ανοίγουν ουσιαστικά ένα κουτσοκανάλι και με αυτό να καταλαμβάνουν όλες τις συχνότητες. Δεν είναι γυφτιά να πανηγυρίζουν για το πρωτογενές πλεώνασμα τη στιγμή που έχουν κοπεί συντάξεις, μισθοί, παροχές, υγεία, παιδεία. Πρωτογενές πλεώνασμα σημαίνει ότι στέκεται η χώρα στα πόδια της. Γενικά, μας έχει επιβληθεί μια οικονομική δικτατορία. Δεν επιστρέφουν ΦΠΑ, κουρεύουν τα ταμεία, δεν δίνουν συντάξεις πριν από ένα χρόνο αναμονής και αν. Αλλά, τι ωραία, έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα. Είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα. Δεν είναι γυφτιά να δίνουμε λεφτά που χρεώνονται στο κρατικό χρέος στις τράπεζες. Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Είναι και μάλιστα μεγάλη γυφτιά. Γιατί εμείς πρέπει να πληρώσουμε και τα προσωπικά μας δάνεια και τους φόρους που αφορούν τις ενισχύσεις των τραπεζών. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια. 3 εκατομμύρια! Δεν είναι γυφτιά να λένε μια ζωή ότι κυνηγούν τη φοροδιαφυγή και να μην μπορούν να την πιάσουν ποτέ. Τη στιγμή που δεν έχουμε ενοποιημένο σύστημα στις εφορίες για να δημιουργούν τις απάτες τους. Τη στιγμή που δεν έχουμε σταθερό φορολογικό σύστημα για να μην έρχονται ακριβώς οι επενδυτές. Και παρόλα αυτά έχουμε πλήθος έμεσων και άμεσων φόρων που απορροφούν συνολικά πάνω από το 50% των εισοδημάτων. Αλλά δεν τους φτάνουν, θέλουν κι άλλα. Ζήτω η φοροδιαφυγή, κάτω η γυφτιά. Δεν είναι γυφτιά να λένε ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν φόρους και την ίδια στιγμή να φορολογούν τους φτωχούς. Δεν είναι γυφτιά να πληρώνεις ενίκιος στο ίδιο σου το σπίτι. Το ότι σε άλλες χώρες δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης ή ότι εκεί έχουν από παλιά φόρο ακίνητης περιουσίας δεν είναι δικαιολογία. Το να χρησιμοποιεί κάποιος αυτά σαν επιχείρηματα είναι ακόμα μεγαλύτερη γυφτιά τη στιγμή που ξέρει ότι τα δεδομένα ήταν άλλα έξω και άλλα είναι στη χώρα μας, η ανάπτυξη της οποίας στηρίχθηκε στην ιδιοκατοίκηση. Δεν είναι γυφτιά η χώρα να απαξιώνει την αξία των ανθρώπων της, εξαναγκάζοντάς τους να μεταναστεύσουν. Δεν είναι γυφτιά να έχουν δημιουργήσει σκόπιμα δημογραφικό πρόβλημα με τις πολιτικές που δεν βοηθούν αλλά εμποδίζουν τις οικογένειες να κάνουν παιδιά και παράλληλα να βγάζουν εθνικιστικές κορώνες εναντίον των μεταναστών. Εμείς θα πρέπει και θα είμαι καθαρός να ανακαταλάβουμε τις πόλεις μας. Έχουν σήμερα καταληφθεί πολλές πόλεις στην Ελλάδα από παράνομους λαθρομετανάστες. Δεν έχω τίποτα με τους γύφτους, άσε που νομίζω ότι ούτε καν τους αρέσει να τους λένε έτσι. Είναι το ίδιο που ισχύει με τα ποντιακά ανέκδοτα. Τέλος επεισοδίου.